Γεια σας παιδιά, φιλοκτήτης εδώ. Τι μου κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Και όπως έχετε δει και στον τίτλο, σήμερα θα μιλήσουμε για top 10 της φοιτητικής ζωής. Αν είσαι και εσύ φοιτητής θα με καταλάβεις. Αν από την άλλη δεν είσαι, δεν πειράζει, για όντως έχει ο Θεός. Η φοιτητική ζωή είναι σαν να σε εργένεις, δηλαδή δεν κάνεις τίποτα. Τι εννοώ με αυτό. Πρώτον, όταν είσαι φοιτητής δεν σκουπίζεις και δεν σφουγγαρίζεις ποτέ. Περιμένεις τη μάνα σου να έρθει από την άλλη μεριά της Ελλάδος, μόνο και μόνο για να σου βάλει μια σκούπα. Έχεις αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με τη σκόνη, ούτε σε πειράζει ούτε την πειράζεις. Αυτό σημαίνει αγάπη. Κοίτα, λίγο στην αρχή, αν είσαι πρωτοετής, θα το δεις όλο το θέμα αλλιώς. Ότι είναι δικό μου σπίτι και άμα δεν σκουπίζω και δεν σφουγγαρίζω, θα ζω μέσα στην πίχλα. Εντάξει, πίστεψε με, θα το κάνεις για 1 με 2 μήνες το πολύ. Τα βαριέσαι, περνάς απλά ωραία και πού χρόνος τώρα για σκούπισμα. Όσοι είστε μεγαλύτερα έτη θα με καταλάβετε. 2. Οι φοιτητές που αρχίζουν τώρα τη φοιτητική του ζωή, χωρίς μαλακίες, θα ψάξουν να βρουν σπίτι κοντά στη Λέσχη. Ή αλλιώς το φοιτητικό εστιατόριο όπως ονομάζεται. Γιατί έλα τώρα, το ξέρεις και εσύ, το ξέρω κι εγώ, ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να κάνεις να μαγειρέψεις. Το πολύ πολύ να πάρεις κανένα πατατάκι από το σούπερ μάρκετ ή κανένα σουβλάκι για όταν θα είναι κλειστή η Λέσχη. Εσύ που ήδη το έχεις βρει αυτό το σπίτι, μπράβο. Κάτι ξέρεις. 3. Νοικίασε σπίτι. Επιπλωμένο σου είπαν, ε. Και δεν έχει πλυντήριο. Φίλε μου, τα ζητάνε αυτά. Τώρα κάτσε και πλένε στο χέρι. Ναι, ξέρω. Βαριέσαι φρικτά να πλένεις το χέρι. Οπότε τσουπ, να ειστήφες με τα ρούχα. Πάνω στην καρέκλα, κάτω από τον καναπέ, πάνω στο κρεβάτι. Ακόμα και μέσα στην τουαλέτα. Μάζεψέ τα και πλύντα. Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά. 4. Ξυπνάς τα μεσάνυχτα με μια λιγούρα που αν δεν φας εκείνη τη στιγμή σκοτώνεις και άνθρωπο. Γιατί είναι πάλι αδειό το ψυγείο σου? Α, όχι, κάτσε, δεν είναι. Έχει μέσα κάτι φρούτα ξεχασμένα από το πρώτο έτος. Τώρα τα βλέπεις στο δεύτερο έτος, αλλά δεν μπορείς να τα πετάξεις. Έχεις δεθεί συναισθηματικά μαζί τους. Τα θες εκεί. Είναι το καλύτερο ντεκόρ για να στολίσεις το ψυγείο σου. 5. Είχες όνειρα πριν πας στο μέρος που σπουδάζεις, άλλα καλά και άλλα κακά. Εντάξει, καλός ή κακός, τα περισσότερα από αυτά πέτυχαν. Θα πας σε ένα καινούριο μέρος, θα βρεις φίλους, θα γυρίζετε όλη τη μέρα, θα κάνετε μαλακίες. Γενικά θα περνάτε γαμάτα. Και κάπου μέσα σε όλο αυτό πρέπει να χωρέσει και το διάβασμα. Αν είσαι φοιτητής και δεν έχεις κάνει σκονάκι για να περάσεις ένα μάθημα που έλεγες ότι ό,τι και να γίνει θα κάτσεις να διαβάσεις αυτό το μάθημα για να το περάσεις, λυπάμαι φίλε μου, θα σε απογοητεύσω, αλλά δεν αξίζει να λέγεσαι φοιτητής. Δεν ακουμπάς βιβλίο όλο το έτος και τώρα τι, περιμένεις να περάσεις? Καλά κάνεις και περιμένεις να περάσεις. Γιατί ας μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, οι περισσότεροι από εμάς, αν όχι όλοι, κάνουμε σκονάκια. Δηλαδή, με λίγα λόγια για να σου δώσω να καταλάβεις, δεν διαβάζουμε όλο το έτος και περνάμε τα μαθήματα. Να θυμάσαι, αντιγράφω σημαίνει περνάω. 6. Εντάξει, προσπαθείς κι εσύ όπως όλοι μας να το παίξουμε καλούλιδες στους καθηγητές, μπας και μας πάρουν με καλό μάτι και δεν χρειαστεί να κουμπίσουμε βιβλίο για να περάσουμε. Χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε κάτι εμείς. Λάθος μεγάλο. Μην εμπιστευτείς ποτέ καθηγητή. Θα συμφέρει. Ό,τι του γράψεις, τόσο θα πάρεις. Δεν έχει χάρες. 7. Η γραμματεία του ΤΕΙ έχει τον ίδιο ρόλο όπως έχει μία γλάστρα μέσα σε ένα ασανσέρ. Δηλαδή, είναι τελείως άχρηστη. Πας να κάνεις μία ερώτηση και σου λένε πάντα δεν ξέρω. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας έστω και μία φορά και να μην σου πούνε δεν ξέρω. Και αυτό ακόμα στο λένε λες και τους έχει σκοτώσει τη μάνα. Γεια σας. Τι θες? Συγγνώμη, μου είπαν ότι εδώ μέσα κάνουμε τα χαρτιά για τη σύντηση. Σε εσάς τα κάνουμε, θα μου δώσετε κάποιο χαρτί? Δεν ξέρω, ποιος σου το είπε αυτό? Μου είπαν ότι τα κάνουμε στη γραμματεία σε εσάς. Πάρα. Ναι. Και τι να τα κάνω αυτά? Συμπλήρωσέ τα και ξαναέλα σε ένα μήνα. 8. Βιβλιοθήκη. Εκεί είναι το μόνο μέρος που πάει ο φοιτητής για να χαλαρώσει. Έχει υπολογιστές καθαρά και μόνο για να λιώνει στο Facebook. Όταν βαριέσαι. Επίσης είναι γεμάτη βιβλία που το μόνο που κάνουν είναι να πιάνουν χώρο στα ράφια και να σκονίζονται μέχρι να έρθει η ώρα της πτυχιακής σου. 9. Δεν είναι ωραίο να κάθεσαι σπίτι μέχρι ό,τι ώρα θέλεις και να μην σου λένε τίποτα οι γονείς σου γιατί ακριβώς βρίσκονται μακριά. Να βλέπεις όλη μέρα ταινίες και να μην σε ενοχλεί κανείς. Οπότε το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να κλείσεις το κινητό και να απολαύσεις τη χιλιοστή ταινία που βλέπεις. Γιατί είπαμε, αν είσαι φοιτητής και δεν έχεις δει τουλάχιστον 200 ταινίες, δεν αξίζει να λέγεις φοιτητής. 10. Εντάξει ρε παιδί μου, χαλάρωσε, μην το βλέπεις κάποιος. Το καταλαβαίνω ότι ψάχνεις κοπέλα ή αγόρι, αλλά αυτός δεν είναι λόγος να μην το ζεις και να είσαι όλη την ώρα στο να ψάχνεις.
Αλλά ούτε να είσαι γήπας και να νομίζεις ότι όλα τα κορίτσια είναι για σένα. Εντάξει, θα έρθουν όλα αυτά. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να χαλαρώσεις. Και να μην ακούς αυτές τις βλακίες που λένε είσαι φοιτητής και δεν έχεις κάνει κάτι ή είσαι φοιτητής και πρέπει να κάνεις κάτι. Χαλάρωσε όταν το νιώσεις εσύ. Τέλος, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, πατήστε ένα like. Κάντε μια εγγραφή. Πατήστε το καμπανάκι αν θέλετε να ενημερώνεστε για τα καινούργια μου βίντεο. Αφήστε με από κάτω ένα σχόλιο να μου πείτε άμα σας άρεσε το βίντεο ή όχι. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά.